και συνήγαγεν αυτούς εις τον τόπον των καλούμενων Εβραϊστή Αρμαγεδόν, και τους μάζεψε αυτούς στον τόπο εκείνον που λέγεται Εβραϊκά Αρμαγεδόν. Ποιος τους μάζεψε? Καταρχάς, επειδή είναι εις ουδέτερον, το ουσιαστικό είναι ουδέτερον, είναι τα πνεύματα, έχουμε Αττική σύνταξη. Τα πνεύματα συνήγαγεν, τα πνεύματα συνήγαγεν, δηλαδή τα πονηρά εκείνα πνεύματα που βγήκαν, θα θυμόσαστε, από τα στόματα δίκην βατράχων του δράκοντος, του διαβόλου, του αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου. Και αυτά τα πνεύματα, τα πονηρά, τώρα συνήγαγε, συγκέντρωσαν ποιους? Τους βασιλείς και κυβερνήτας όλων των εθνών σε ένα τόπο, και αυτός ο τόπος λέγεται Αρμαγεδόν. Εις τον τόπον αυτόν τον Αρμαγεδόνα, επί το ελληνικότερο λέμε τον Αρμαγεδόνα, θα γίνει ο μέγας πόλεμος, ο οποίος θα είναι και ο τελευταίος πόλεμος της ιστορίας και θα πραγματοποιηθεί τις παραμονές της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Εις τον τόπον αυτόν του Αρμαγεδόνος θα γίνει η φοβερότερη και η μεγαλύτερη σφαγή που ποτέ έγινε μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Θα είναι ο αλληλοσπαραγμός αυτής της ιδίας της ανθρωπότητας, η οποία ολόκληρη, πλην των πιστών εννοείται, θα έχουν ακολουθήσει τον Αντίχριστο. Και πράγματι, όταν τα πονηρά πνεύματα βγαίνουν από το στόμα, όπως βλέπει, σαν βατράχια, ο Ιεράς Ευαγγελιστής, από το στόμα του διαβόλου, του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου, σημαίνει ότι η χαρά του στην τελευταία ανάλυση θα ήταν αυτή, να ειδούν τους ανθρώπους της γης να αιματοκυλίονται και να σφάζονται και να καταστρέφονται. Δεν είναι άνευ σημασίας όταν ο Κύριος είπε ότι ο διάβολος ανθρωποκτόνος, απαρχής ανθρωποκτόνος εστί. Από την αρχή, λέγει, είναι ανθρωποκτόνος, και τούτο διότι οδήγησε τον Αδάμ εις τον θάνατο. Αυτό το πλάσμα του Θεού, αυτή την εικόνα του Θεού, τον οδήγησε τον άνθρωπο εις τον θάνατο, διότι ήθελε να ειδεί φθονερότατος το πλάσμα του Θεού, τον άνθρωπο να μην είναι κάτω από την αγάπη του Θεού, αλλά κάτω από την οργή του Θεού και κάτω από την κατάρα του Θεού. Λέγεται δια τον Νέρονα, συγγνώμη, δια τον Καλιγούλα, τον αυτοκράτορα της Ρώμης, που μέχρι τώρα πιστεύω το έχετε αντιληφθεί, γιατί πάρα πολύ πυκνά αναφερόμεθα σε αυτήν την Βαβυλώνα Ρώμη, και οι αυτοκράτορες δεν ήσαν παρά ο τύπος της κεσαρολατρίας μέσα στην ιστορία, που στο τέλος θα λατρευτεί αυτός ο Αντίχριστος. Έλεγε λοιπόν ο Καλιγούλας ότι επιθυμούσε όλη η ρωμαϊκή αυτοκρατορία να είχε ένα κεφάλι και να το παίρνει, λέει, το κεφάλι αυτό με μια σπαθιά πέρα για πέρα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, τι άνθρωποι εκυβέρνησαν τον κόσμο. Εγκληματικοί άνθρωποι. Ξέρετε όλη την ιστορία του Νέρονος, ο οποίος από την αρχαιότητα θεωρήθηκε, είναι εκείνος ο οποίος απεκεφάλισε τον Απόστολο Παύλο, ο Νέρον. Από την αρχαιότητα ο Νέρον εθεωρήθη τύπος του Αντιχρίστου, ο οποίος κυριολεκτικώς εβασάνισε τους χριστιανούς. Αυτός λοιπόν ο Νέρον, έτσι λέγει, για να εμπνευστεί, για να γράψει ποίηματα, παθολογικός τύπος, τρελός ήταν, έβαλε φωτιά στη Ρώμη να την κάψει,
να τη βλέπει να καίγεται, να εμπνευστεί και να γράψει στίχους. Και επειδή ζητήθησαν ευθύνες από τη σύγκλητο τη ρωμαϊκή, εύκολο το είχε να κατηγορήσει τους χριστιανούς, θέλετε, τους Εβραίους. Και οι Εβραίοι με τη σειρά τους, για να ξεφύγουν, είπαν: δεν είμαι θα εμείς οι υπεύθυνοι, είναι οι χριστιανοί. Φοβεροί τύποι, εγκληματίε φοβεροί. Έτσι αυτοί οι τύποι που είναι δαιμονοκρατούμενοι αγαπούν να βλέπουν την ανθρωπότητα να αιματοκυλίεται, πόσο περισσότερο είναι ο Αντίχριστος, ο διάβολος, ο οποίος βάζει και αυτόν τον Αντίχριστο ακόμη να οδηγήσουν την ανθρωπότητα εις την αλληλοσφαγή. Αλλά για να δούμε τι είναι αυτός ο διαβόητος Αρμαγεδόν, που όπως τα ξέρετε ότι πολύ συχνά γίνεται μνήα του Αρμαγεδόνος από τους αιρετικούς και μάλιστα από τους χιλίαστας, και κάνουν, αν το θέλετε, και αγρίαν εκμετάλλευση αυτού του Αρμαγεδόνος. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτός ο Αρμαγεδόν. Αρμαγεδόν είναι μία σύνθετος εβραϊκή λέξη που σημαίνει όρος της Μαγεδόν. Η Μαγεδόν ήταν μία πόλης εις το άκρον της πεδιάδος Εσδριλών, και πιθανώς ήταν παρά τους πρόποδας του Καρμήλου όρους. Στην πεδιάδα αυτή, την Εσδριλών, είχαν λάβει χώρα πολλές εμπατηρές μάχες και συγκρούσεις των Εβραίων, και ένδοξες και άδοξες. Εκεί, σε αυτή την πεδιάδα, αν θέλετε, κοντά σε αυτή την πόλη, αφού ήταν στους πρόποδες του Καρμήλου, ο προφήτης Ηλίας κατέσπαξε τους ιερείς της Εσχήνης, τους ιερείς του Βάλ, εις από τον ίδιο τόπο ο Βαράκ και η Δεβόρα κατενίκησαν τους Χαναναίους, και ο Γεδεών κατετρόπωσε τους Μαδιανίτες. Αλλά εις αυτόν τον ίδιο τόπο εφωνεύθηκε ο Σαούλ από τους Φιλιστέους, και ο Ιωσίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, κατενικήθη και ταπεινώθη και εφωνεύθη από τον Φαραώ Νεχό. Γι' αυτό λοιπόν ο τόπος αυτός, τόπος αιματηρών συγκρούσεων ενδόξων και αδόξων, έγινε τόπος θρηλυκός εις την εθνική ιστορία των Εβραίων. Αυτό λοιπόν τον τόπον, τον Αρμαγεδόνα, δηλαδή η πόλης Μαγεδόν, που είναι παρά το όρος, Αρ, όρος, Αρ Μαγεδόν, αυτόν λοιπόν τον τόπον, τον Αρμαγεδόνα, αυτή την πηδιάδα με την πόλη δίπλα και το βουνό πλάι, τον εβλέπει τώρα ο Ιερός Ευαγγελιστής, τον οραματίζεται, όπως ακριβώς μας περιγράφει το θέμα του εις το 20ο κεφάλαιο, που όταν θα φτάσουμε πρώτο Θεός θα το δούμε ξανά. Να σας το διαβάσω. «Λυθίσετε ο Σατανάς», λέει στο 20ο κεφάλαιο, τώρα ήδη βρισκόμεθα στο 16ο κεφάλαιο, «και εξελεύσετε, πλανήσε τα έθνη, τα εν τες τέσσερις γωνίες της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, συναγαγήν αυτούν εις των πόλεμων, όν ο αριθμός αυτών ως η άμμος της θαλάσσης, και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και εκύκλευσαν την παρεμβολή των Αγίων και την πόλη την ηγαπημένη». Τότε θα λυθεί, λέγει ο Σατανάς. Θα το δούμε, θα φτάσουμε εκεί τι σημαίνει αυτό. Και τότε θα βγει να πλανήσει τα έθνη που είναι στις τέσσερις γωνιές της γης, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Συνεπώς, όλους τους λαούς της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ. Θυμήστε τι σας είχα πει την περασμένη φορά, ότι ο Γόγ είναι υιός του Ιάφεθ,
ο δε Μαγόγ απόγονος του Γόγ, και είναι η απαιτικής φυλής, και εμείς οι Έλληνες η απαιτικής φυλής σήμερα, όπως τα ξέρετε, καταγόμεθα από τον Ιάφεθ, Σιμ Χαμ Ιάφεθ. Εμείς καταγόμεθα από τον Ιάφεθ, και μάλιστα, να σας το πω έτσι χοντρικά, ο Έλληνας δεν έχει αυτή τη λέξη, αλλά έχει τη ρίζα έψιλον λάμδα, έψιλον λάμδα, τη ρίζα, ήταν υιός του Ιάφεθ, από όπου καταγόμεθα εμείς οι Έλληνες. Είμεθα λοιπόν η απαιτικής φυλής, ο Γόγ και ο Μαγόγ είναι σκήθε πάρθη, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά. Εκείνα τα φύλλα που ήσαν απλωμένα κάπου εκεί στην Κασπία θάλασσα, στην Αρμενία, στη Βόρειο Μικρά Ασία. Αλλά υπό τον τύπον Γόγ και Μαγόγ εννοεί όλα τα έθνη. Αν λάβετε υπόψη ότι οι Εβραίοι είναι σημιτικής φυλής, αυτά είναι τύποι, έχουν γίνει τύποι, έχουν γίνει σύμβολα. Προσέξτε, έχουν γίνει σύμβολα, που σημαίνει όλα τα έθνη Γόγ και Μαγόγ. Εξάλλου το είπε ότι θα πλανήσει τα έθνη στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, βάζει και τούτο πλεοναστικά θα λέγαμε, Γόγ και Μαγόγ, και θα τους μαζέψει ο διάβολος συναγαγήν αυτούς εις πόλεμον. Τι πόλεμος? Εμφύλιος πόλεμος, όχι εμφύλιος, πώς θα σου το πω, θα μαλώνουν μεταξύ τους σε αυτό το σύμπλεγμα το πολεμικό, που θα είναι άλλο πράγμα. Και ο αριθμός αυτών, όσοι άμμοι θαλάσσης, πόσους ανθρώπους έχει σήμερα η γη? Αυτή τη στιγμή έχει 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Και όν ο αριθμός αυτών όσοι άμμοι θαλάσσης, και ανέβηκαν επί το πλάτος της γης και κύκλεψαν την παρεμβολή των Αγίων και την πόλη την Αγίων. Ποια είναι η παρεμβολή των Αγίων και η πόλη η Αγία? Η Ιερουσαλήμ. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, θα το δούμε αυτό, ότι αναφέρεται η Ιερουσαλήμ ευθύς παρακάτω στο κείμενό μας τώρα που αναλύουμε. Αλλά για να κυκλώσουν την Ιερουσαλήμ, προφανώς βρίσκονται στην κοιλάδα αυτή, στην πεδιάδα αυτή της Αρμαγεδόν ή του Αρμαγεδόν. Οπότε βλέπουμε ότι εδώ έχουμε ένα φοβερό πόλεμο. Αλλά θα δούμε όμως, πράγματι όλα αυτά που αποτελούν τις αντίθεες δυνάμεις με τη γενική ονομασία Βαβυλών, όλα αυτά που θα στραφούν αυτές οι αντίθεες δυνάμεις εναντίον της Ιερουσαλήμ, όλα αυτά έχουν γεωγραφική διάσταση? Δηλαδή πράγματι όλοι οι φίλοι θα μαζευτεί σε εκείνη την πεδιάδα για να χτυπήσουν μια πόλη την Ιερουσαλήμ? Αγαπητοί μου, πολλοί ερμηνευτές δεν δίδουν σημασία εις αυτήν την γεωγραφική έννοια της λέξεως, όπως Αρμαγεδόν και τα λοιπά, αλλά αλληγορική. Και δεν είναι τίποτε άλλο παρά ότι θα στραφούν οι αντίθεες δυνάμεις εναντίον της πόλεως Ιερουσαλήμ, που δεν είναι άλλο παρά η Εκκλησία. Δηλαδή το νόημα του Αρμαγεδόνος είναι, θα το πω άλλη μια φορά, ότι όλες οι αντίθεες δυνάμεις θα στραφούν εναντίον της Εκκλησίας. Είναι η πώληση η αγαπημένη που σας διάβασα, που λέγει στο 20ο κεφάλαιο στίχος 7, δια να την πλήξουν και να την εξαφανίσουν την Εκκλησία. Δηλαδή διωγμή εναντίον των χριστιανών. Αυτό είναι όλο. Αλλά τι θα γίνει όμως με αυτούς? Εκεί λέγει το 20ο κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω στον 9 στίχο, κατέβει πύρεκ του ουρανού από του Θεού και κατέφαγεν αυτούς. Κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και τους κατέστρεψε. Τι είναι αυτό? Έχουμε έναν τίποδε, όπως τα ξέρετε, γιατί όλα αυτά που θα γίνουν έχουν τους ιστορικούς τους, ιστορικούς των τύπους στην Αγία Γραφή. Όταν πήγανε κάποτε να συλλάβουν οι άνδρες στρατιωτικοί,
του Αχάβ, τον προφήτην Ηλία. Τότε ο προφήτης Ηλίας κατέβασε φωτιά από τον ουρανό. Είχε πάει ένας, ας τον πούμε, λοχία, με 50 άνδρες, πεντικόνταρχος, και του λέει: ετοιμάσου να κατέβεις στο βασιλιά, σε θέλω βασιλιάς κάτω. Τότε ο προφήτης Ηλίας κατέβασε φωτιά από τον ουρανό και τους έκαψε και τους 50. Εστάλησαν άλλοι 50, έπαθαν το ίδιο. Εστάλησαν άλλοι 50. Και τότε ο αρχηγός των 50 στρατιωτών λέει στον προφήτη: άνθρωπε του Θεού, λυπήσου μας, λυπήσου μας, υπηρεσία εκτελούμε, ο βασιλιάς μας στέλνει, τι να κάνουμε, λυπήσου μας. Του λέει ο Θεός του προφήτη Ηλία: πήγαινε μαζί του. Και πήγε ο προφήτης Ηλίας μαζί του. Αυτό είναι ένας τύπος. Είναι ιστορικός όμως τύπος. Προσέξτε, είναι ιστορικός. Δηλαδή θέλω να καταλάβετε, ακόμα και αλληγορίες να υπάρχουν στην Αγία Γραφή και μεταφορές να υπάρχουν, θέλω να καταλάβετε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι φρέσκος αέρας. Εφόσον έχουμε ιστορικά προηγούμενα, ότι όλα αυτά ομοίως θα γίνουν ιστορικά, έστω κι αν εμφανίζονται τα γεγονότα κάτω από εικόνες που πολλές φορές αναρωτιόμαστε τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει εκείνο. Ότι θα έχουμε ιστορικά φαινόμενα, όπως και τα αντίτυπα εστάθηκαν ιστορικά φαινόμενα. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Πάντως όλες οι αντίθετες δυνάμεις κατά τις τελευταίες ημέρες του κόσμου, αυτόν τον νόημα του Αρμαγεδόνος, θα καταστραφούν στον Αρμαγεδόνα. Δεν έχει σημασία ποιος τόπος θα είναι αυτός. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει τούτο, ότι θα καταστραφούν. Είναι τύπος και εικόνα ο Αρμαγεδόν. Θα καταστραφούν οι αντίθετες δυνάμεις, που θα είναι για αυτούς η αρχή της αιωνίου τιμωρίας. Και ερχόμεθα τώρα, αγαπητοί μου, εις την εβδόμη και τελευταία πληγή της εβδόμης φιάλης. Και ο έβδομος εξέχε την φιάλην αυτού επί τον αέρα. Και εξήλθε φωνή μεγάλη εκ του ναού του ουρανού, από του θρόνου λέγουσα: γέγονε. Και εγένοντο αστραπέ και φωνέ και βροντέ, και σεισμός εγένετο μέγας, ίος ουκ εγένετο, αφού οι άνθρωποι επί της γης, θηλυκούτος σεισμός ούτο μέγας. Και γένετο η πόληση μεγάλη εις τρία μέρη, και πόλεις των εθνών έπεσαν. Και η Βαβυλώνη μεγάλη εμνίστη ενώπιον του Θεού, δούνε αυτό το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Και πάσαν ίσως έφυγε, και όροι ούχε βρέθησαν. Και χάλαζα μεγάλη, ως ταλαντιαία καταβαίνει εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους, και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι των Θεών εκ της πληγής της χαλάζης, ότι μεγάλη εστίν αυτή σφόδρα. Είναι η στίχη 17-21 του 16ου κεφαλαίου. Μια πολύ σύντομη μετάφραση. Και ο έβδομος άγγελος εξέχε την φιάλη του στον αέρα, και βγήκε μια φωνή από το θρόνο του ναού που ήταν στον ουρανόν: έχει γίνει, γέγονε, έχει γίνει. Και τότε σημειώθηκαν στον αέρα αστραπές φωνές βροντές, στη γη σεισμός μεγάλος, τόσο μεγάλος που δεν έγινε αφότου άνθρωποι υπήρξα πάνω στη γη. Και η μεγάλη πόλη κόπηκε στα τρία. Η πόλη των εθνών έπεσαν. Η μεγάλη πόλη Βαβυλών θυμήθηκε μπροστά στο Θεό να δώσει το ποτήρι του κρασιού του θυμού της οργής της. Τιμωρήθηκε. Και κάθε νησί ξαφανίστηκε. Κάθε βουνό χάθηκε.
και χαλάζι τόσο μεγάλο όσο ένα τάλαντο. Θα δούμε τι είναι το τάλαντο. Έπεσε από τον ουρανό στη γη, επάνω στους ανθρώπους, και οι άνθρωποι ευλασφήμισαν τον Θεό από την πληγή αυτή του σεισμού και της χαλάζης, γιατί αυτή η χάλαζα ήταν υπερβολικά μεγάλη. Ας δούμε, αγαπητοί μου, το ιερό κείμενο, για να ανακαλύψουμε ό,τι μπορούμε να ανακαλύψουμε, γιατί όπως σας εξήγησα την περασμένη φορά, ο ορίζον του προφήτου διαρκώς σκοτεινιάζει. Φροντίζει δε ο ίδιος να αποκρύπτει όσο μπορεί επιμελέστερα εκείνα τα οποία θα γράψει. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλα αυτά τα οποία γράφει αφορούν στην Ρώμη, την ιστορική Ρώμη. Άλλο τώρα ότι αυτή στέκεται τύπος εσχάτων, αλλά αυτή έχει ως πρότυπον για να μιλήσει για τον ερχομό του Αντιχρίστου και τις αντίθεες δυνάμεις μέσα στην ιστορία. Πρότυπο είναι η Ρώμη. Διευνοεί τους λοιπόν λόγους, αποκρύπτει ό,τι γράφει στο βιβλίο του, για να μην γίνει αντιληπτό από τους μη πιστούς ότι στρέφεται η Εκκλησία εναντίον της Ρώμης, ή ότι κατά κάποιο τρόπο προφητεύει η Εκκλησία την καταστροφή της Ρώμης. Ξέρετε τι σήμαινε να σηκωθεί κάποιος και να πει ότι η Ρώμη θα καταστραφεί? Την εποχή εκείνη, σε αυτήν την φοβερή σιδερένια αυτοκρατορία, κάποτε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, για να πάρετε μία εικόνα, μία γεύση, που τον αγαπούσε πολύ ο Αλίπασάς. Είδατε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, τον αγαπούσε ο Αλίπασάς. Και κάποτε τον ερώτησε ο Αλίπασάς τι θα συμβεί με το μέλλον το δικό του. Α, του λέει, άρχοντά μου, βασιλιά μου, πώς είναι, άρχοντά μου, θα πας και στην Κωνσταντινούπολη. Προσέξτε, ο Αλίπασάς εποφθαλμιούσε να γίνει σουλτάνος, και είναι γνωστό ότι είχε επαναστατήσει εναντίον του σουλτάνου, είναι πολύ γνωστό. Και ο Βελίπασάς, ο γιος του Αλίπασά, που ήταν εδώ τύρανος στον Τύρναβο, που στις ημέρες του εμαρτύρησε ο Άγιος Γεδεών και ο Άγιος Γεώργιος ο Εκραψάνης. Προηγήθηκε μάλιστα ο Άγιος Γεώργιος ο Εκραψάνης 5 Μαρτίου του ιδίου έτους, του 1818. Τύρανοι αυτοί. Λοιπόν, του λέει, άρχοντά μου, θα πας στην Κωνσταντινούπολη και θα πας με κόκκινο θέση. Του είπε λοιπόν την προφητεία ότι θα πάει στην Κωνσταντινούπολη, και του προσθέτει με κόκκινο θέση. Τι θα του πει? Ότι θα σε σφάξει ο σουλτάνος και θα πάρει το κεφάλι σου, τα μαλλιά και τα γένια αιματωμένα κόκκινα, και έτσι θα φάσει στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή δεν θα γίνεις ποτέ σουλτάνος, αλλά θα σου πάρει το κεφάλι ο σουλτάνος, και για παραδειγματική τιμωρία θα το πάνε το κεφάλι σου στην Κωνσταντινούπολη, και να πούν έτσι τιμωρούνται εκείνοι οι οποίοι επαναστατούν εναντίον του σουλτάνου. Θα πας λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη, αλλά με κόκκινο θέση. Το κρύψε. Προφητεύει, είναι αλήθεια, την κρύβει όμως την αλήθεια. Γιατί για σκεφτείτε να έλεγε στον σουλτάνο, να έλεγε στον Αλίπασά, θα σε σφάξει ο σουλτάνος. Αυτό κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, αγαπητοί μου. Μιλάει για τη Ρώμη. Θα πέσει η Ρώμη, η ταλέπορη η Ρώμη, που πλανάει την οικουμένη. Αλλά μια τη λέει Βαβυλώνα, μια τη λέει πόρνη που κάθεται πάνω σε ένα κόκκινο θηρίο, ότι κάθεται πάνω σε νερά, σε κατηλόφους, σε τούτο ή εκείνο. Τα μπερδεύει τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να σας πω, και σας το έχω πει και θα το ξαναπώ, ότι δυσκολευόμαστε, αγαπητοί μου, να αποκρυπτογραφήσουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πράγματι είναι δύσκολο, αλλά ο χρόνος πάντοτε θα αποκαλύπτει την πραγματικότητα. Πότε θυμήθηκαν την προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού? Όταν του πήρε το κεφάλι ο σουλτάνος, και του το πήγαν το σουλτάνο το κεφάλι του Αλίπασα
αιματόθυρτο, κόκκινο δηλαδή, στην πόλη. Τότε είπαν, να η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Και όταν θα γίνονται αυτά που λέει ο Άγιος Ιωάννης, θα λένε οι πιστοί, να η προφητεία της Αποκαλύψεως. Αυτό είναι. Λοιπόν, ας το δούμε από πιο κοντά το ιερό κείμενο. Και ο έβδομος εξέχε την φιάλην αυτού επί τον αέρα και εξήλθε φωνή μεγάλη εκ του ναού του ουρανού από του θρόνου λέγουσα γέγονε. Η πληγή αυτή, όταν ο άγγελος εκχέει τη φιάλη του στον αέρα, όπως το είδατε, συνεπάγεται τρομερά ατμοσφαιρικά και γεωλογικά φαινόμενα. Η πληγή αυτή ομοιάζει με την 7η Αιγυπτιακή πληγή. Έξοδος 10,22. Εξέτεινε δε Μωυσής την χείρα εις των ουρανών και γένοτο σκότος, γνώφος, θύελα επί πάσαν γην Αιγύπτου 3 ημέρες. Επίσης ομοιάζει αυτή η πληγή και με την πρώτη πληγή του πρώτου σαλπίσματος, της Δευτέρας Τριάδος δηλαδή. Η μεγάλη φωνή που εξήλθε από τον θρόνο που βρίσκεται στον ουράνιο ναό είναι η φωνή του Θεού. Και αυτή η φωνή είπε, γέγονε, έχει γίνει. Αυτό το γέγονε έχει μια πάρα πολύ σημασία, την οποία ευθύς θα ειδούμε. Αυτή η λακωνικοτάτη λέξη γέγονε του Θεού υπενθυμίζει εν μέρη εκείνο το ετελέσθη ο θυμός του Θεού. Δηλαδή ότι έχει πραγματοποιηθεί αυτή η θεία τιμωρία. Αλλά ακόμα θυμίζει και κάτι άλλο. Θυμίζει εκείνο το τετέλεσθε που είπε ο Κύριος επάνω εις τον Σταυρόν. Είναι της ιδίας σημασίας. Τετέλεσθε, γέγονε. Και δεν αναφέρεται εκείνο το τετέλεσθε μόνο, ή το γέγονε, συγγνώμη, το γέγονε, δεν αναφέρεται μόνο εις την εκπλήρωση των 7 πληγών, ότι δηλαδή τώρα βρισκόμαστε εις την 7η και τελευταία πληγή και συνεπώς ολοκληρώθηκε ό,τι ο Θεός είχε στο σχέδιό του, αλλά και κάτι άλλο, ότι το σχέδιο του Θεού και δια την δικαίωση των ευσεβών και την τιμωρία των ασεβών και την ανακαίνιση του σύμπαντος και την εγκατάσταση της βασιλείας του είναι πραγματικότητα. Πώς είναι αυτό? Όπως το τετέλεσθε του Κυρίου. Όπως τα ξέρετε, τετέλεσθε αυτός ο μυστηριώδης, αυτή η μυστηριώδης λέξη που θα πει έχει τελειώσει. Τετέλεσθε, έχει τελειώσει. Τι? Ότι ολοκληρώθηκε το έργο της σωτηρίας. Πώς? Με τα παθήματα του Χριστού. Ο Χριστός επί του Σταυρού ήδη εσταυρώθη. Και η σταύρωσή του θα δώσει τη σωτηρία. Το έργο λοιπόν των παθημάτων του δίνει τη σωτηρία. Τετέλεσθε, έχει τελειώσει. Αλλά το έργο της σωτηρίας τελειώνει στον Σταυρόν? Αναμφισβήτητα όχι. Υπολείπεται η Ανάσταση, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή. Και όμως ο Κύριος είπε τετέλεσθε, έχει τελειώσει. Συνεπώς το τετέλεσθε δεν έχει μόνο περιορισμένο χαρακτήρα μόνο δια των Σταυρών, αλλά για ολόκληρο το έργο της σωτηρίας. Κατά παρόμοιο τρόπο και εδώ, όταν λέγει η φωνή του Θεού γέγονεν, δεν εννοεί την πλήρωση των 7 πληγών, αλλά την αμετάθετον βουλή του Θεού περί του τέλους της παγκοσμίου ιστορίας, της τιμωρίας των ασεβών και της δικαιώσεως των ευσεβών.
Γι' αυτό γράφει ο Ανδρέας Καισαρίας: «Γέγονε του τέστη το θείον τετέλεστε πρόσταγμα». Τι σημαίνει γέγονε? Δηλαδή ότι έχει τελεστεί το θείον πρόσταγμα, το θείο σχέδιο, η θεία βουλή αμετάθετη, η ιστορία τελειώνει, ο κόσμος τελειώνει. Και έτσι που καμιά φορά, ξέρετε, πάνω σε αυτό το γέγονε, είναι τρομερό. Αν κανείς κάποτε το καταλάβει, το βαθύνει, αγαπητοί μου, βγάζει κάποια συμπεράσματα ότι όλα τελειώνουν. Αλλά επάνω σε αυτό, όταν βλέπετε τους λαούς να προγραμματίζουν, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να προγραμματίζουμε, όπως δεν σημαίνει ότι τώρα που ακούμε αυτά θα πάμε στο σπίτι μας και δεν θα κάνουμε καμία δουλειά και θα σταυρώσουμε τα χέρια μας να περιμένουμε. Το φαινόμενο αυτό συνέβη στους χρόνους του Αποστόλου Παύλου, όταν τους είχε μιλήσει για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Την περίμεναν κάπου να έρχεται. Και τι έκαναν? Κλείσαν τα μαγαζιά τους και γύριζαν από σπίτι σε σπίτι και από μαγαζί σε μαγαζί, εκείνοι που δεν τα είχαν κλείσει, σε μια αργία η οποία κατέληγε σε φλιαρία και αμαρτία. Και τους γράφει: «Δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Πρώτα θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά θα έρθει ο Χριστός». Γι' αυτό γράφει εκείνη την περίφημη περικοπή του για τον Αντίχριστο, που μας δίνει τόσο σημαντικά στοιχεία για την προσωπικότητα του Αντιχρίστου. Δεν σημαίνει λοιπόν, αγαπητοί μου, θα σταυρώσουμε τα χέρια. Δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε ενέργητοι. Ο Θεός να φυλάξει. Αλλά να βλέπετε τους λαούς να προγραμματίζουν όχι πενταετή και δεκαετή σχέδια, αλλά να σου λέγει τούτο ή εκείνο και θα επικρατήσουμε μακροπρόθεσμα σχέδια. Μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν σχέδια στους λαούς που κρατιώνται ολόκληρες εκατονταετίες. Και έρχεται η στιγμή για να πραγματώνεται το σχέδιό τους. Τι άλλο κάνει ο σιωνισμός? Πέστε μου, τι άλλο κάνει ο σιωνισμός, ο διεθνής σιωνισμός? Από τον καιρό που υπεδουλώθησαν οι άνθρωποι αυτοί στους Βαβυλωνίους τον 6ο αιώνα, στους Πέρσας, στους Έλληνας, στους Βυζαντινούς, στους Άραβας, στους Ευρωπαίους, και έχουν περάσει πλέον των 2.500 ετών, εργάζονται και έλεγαν θα αποκτήσουμε πατρίδα, και υπάρχουν επεκτατικές σκέψεις. Και όπως σας το έλεγα κι άλλοτε, θα τα φάνε όλα. Δεν πολιτικολογώ. Και Συρίες και Λιβάνους και Αίγυπτο και την Αίγυπτο, θα τα φάνε όλα μια μέρα οι Εβραίοι. Είναι στο σχέδιό τους. Ολόκληρη τη γη θα φάνε. Θα κυβερνήσουν. Αυτά είναι τα μεγάλα μακροπρόθεσμα σχέδια. Διαβάστε όμως τον δεύτερο ψαλμό να δείτε τι λέει εκεί πέρα. Άνθρωποι, λέγει, ψάχνετε, φτιάχνετε, κάνετε, εκγελάσετε αυτούς ο Κύριος. Ο σκεύη και ραμαίος θα συντρίψει με τη σιδερά του, με το σιδεράνιο του μπαστούνι ο Θεός. Θα τους σακίσει. Έτσι βλέπαμε, αγαπητοί μου, κάποιους να σχεδιάζουν κατακτήσεις επί κατακτήσεων. Άνθρωποι, πού πηγαίνετε? Αλλά μην νομίσετε. Είναι η φιλοσοφία που ομιλεί δια το ατελέχτητον της ιστορίας. Η Αγία Γραφή ομιλεί περί του τέλους της ιστορίας. Όταν η φιλοσοφία ομιλεί περί του ατελευτήτου της ιστορίας, τότε είναι επόμενον να καταστρώνει κανείς τέτοια κατακτητικά σχέδια μέσα στην ιστορία. Αλλά εκείνοι που γνωρίζουν την αλήθεια, εκείνοι που έχουν πνεύμα Θεού, λυπώνται για εκείνους οι οποίοι έτσι σκέπτονται. Και γένοντο αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός εγένετο μέγας, ίος ουκ εγένετο αφού οι άνθρωποι επί της γης θηλυκού το σεισμός ούτο μέγας. Εδώ βλέπουμε την αρχή της πληγής που πλαισιώνεται
από τη γνωστή αυτή στερεότυπη φράση του Ιερού Ευαγγελιστού «Αστραπέ και φωνέ και βροντέ», για να επακολουθήσει ο Μέγας Σεισμός. Τα πρώτα, αστραπές, φωνές, βροντές, είναι φαινόμενα καθαρώς μετεωρολογικά. Αλλά το βάρος της πληγής δεν πέφτει στα φαινόμενα τα μετεωρολογικά, αλλά το βάρος της πληγής πίπτει εις των μεγάλων σεισμών, με την προσθήκη ότι τέτοιος σεισμός δεν έγινε ποτέ στην ανθρωπίνη ιστορία, αφότου ο άνθρωπος βρέθηκε πάνω στην γη. Ποτέ τέτοιος σεισμός ουδέποτε έγινε. Είναι αυτό που αναφέρει ο Δανιήλ στο 12ο κεφάλαιο στίχος 1. «Και έστε καιρός θλίψεως, θλίψεις, ία ου γέγονεν, αφού γεγένειται έθνος εν τη γη έως του καιρού εκείνου». Θα γίνει, λέει, τέτοια θλίψη, θα υπάρξει τέτοιος πειρασμός, τέτοιο κακό που ποτέ δεν έγινε αφότου βρέθηκαν λαοί επάνω στη γη έως τότε. Κάτι παρόμοιο και ο Κύριος είπε, Ματθαίος 24,21, «Έστε γαρ τότε, διότι τότε θα είναι». Πότε τότε? Τότε, όταν θα γίνονται οι πληγές προπαντός, οι 7 τελευταίες πληγές, και εμπροκειμένου ο σεισμός αυτός, που θα είναι η τελευταία πληγή. «Θλίψεις μεγάλη, ία, η οποία ου γέγονεν απαρχής κόσμου έως του νυν ουδού μη γέννηται». Από τον καιρό που υπήρξε άνθρωπος πάνω στη γη, ούτε έχει γίνει, ούτε θα γίνει, έως τότε που θα γίνει αυτή η πληγή. Θα πει κανένας, μα τι φοβερό πράγμα θα είναι αυτό. Πρέπει να τονιστεί ότι όταν ενήγοντο η 6η και η 7η σφραγίδα, και εκεί λέγει το ιερό κείμενο ότι εσημειώθηκε σεισμός, και μάλιστα στην 6η σφραγίδα λέγει ότι εσημειώθηκε σεισμός μέγας, σεισμός μέγα σε γένετο. Αλλά οι σεισμοί αυτοί των προηγουμένων πληγών ούτε καν συγκρίνονται με αυτόν τον σεισμό, ο οποίος δεν έχει το προηγούμενό του στην ιστορία. Ο Κύριος είπε, θα ακούσετε πολέμους, θα ακούσετε σεισμούς. Είναι εκείνα τα οποία πάντοτε γίνονται, οι πολεμικές επιχειρήσεις και οι σεισμοί, οι συνηθισμένες καταστάσεις. Δεν είναι, λέγει, αυτά. Ο Κύριος, μη θροείστε αρχές του κακού. Δεν είναι αυτά. Ποια είναι? Αυτά που λέει εδώ αυτή η πληγή. Δηλαδή, σεισμός που δεν έχει, όπως σας ανέφερα, το ιστορικό του προηγούμενο. Για να δούμε τώρα τι αποτελέσματα θα έχει αυτός ο σεισμός. «Και εγένετο η πόλης η μεγάλη εις τρία μέρη, και πόλεις των εθνών έπεσαν». Ποια είναι αυτή η μεγάλη πόλη? Πολλοί νομίζουν ότι είναι η Βαβυλώνα. Δεν είναι όμως η Βαβυλώνα, διότι λόγος περί της Βαβυλώνας γίνεται ευθύς παρακάτω. Αλλά πόλης η μεγάλη είναι η Ιερουσαλήμ. Λέγεται μεγάλη η Ιερουσαλήμ όχι διότι είναι μεγάλη, δεν είναι μεγάλη πόλη η Ιερουσαλήμ, αλλά διότι σε αυτήν την πόλη διαδραματίστησαν κοσμοϊσταρικά γεγονότα, όπως είναι η Σταύρωση, η Ταφή, η Ανάσταση του Χριστού και η Πεντηκοστή. Όπως θα ξέρετε, για να πάρετε έτσι μια πληρέστερη εικόνα, οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι ο ομφαλός της γης είναι η Δελφή. Εκεί μάλιστα υπήρχε και ένα ομοίωμα το οποίο βρέθηκε. Δεν ξέρω σε ποιο μουσείο, ίσως των Δελφών το μουσείο να είναι. Είναι ένα σαν αυγό κομμένο στη μέση, με σκαλίσματα επάνω, νομίζω ένα σημαίνιο. Αυτό ελέγεται από τους Έλληνες ότι είναι το ομοίωμα του ομφαλού της γης που είναι η Δελφή. Είναι το κέντρο της γης.
το κέντρο της επιφανίας της γης. Αγαπητοί μου, ο ομφαλός της γης είναι ο Γολγοθάς, διότι τα γεγονότα του Γολγοθά είναι πραγματικά κοσμοϊστορικά, διότι η δυνάμη της θυσίας του Χριστού έχουμε την ανακαίνιση των πάντων του σύμπαντος κόσμου, όχι της γης μας, όχι της Παλαιστίνης, όχι της γης μας, αλλά ολοκλήρου του σύμπαντος κόσμου, του ενάστρου ουρανού. Ό,τι κτιστών θα ανακαινιστεί, και τούτο δυνάμει της θυσίας του Χριστού. Ώστε λοιπόν η Ιερουσαλήμ είναι μεγάλη πόλη, όχι σαν οικοδομές και σαν πληθυσμός, αλλά σαν κοσμοϊστορικά γεγονότα που λάβαν χώρα εκεί. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Ανδρέας Καισαρίας: «Πόλην δε μεγάλην, που πλήθη και μεγέθη οικοδομημάτων, αλλά εν Θεοσεβία αρχαιοτάτην και μεγίστην, την Ιερουσαλήμ υπολαμβάνομεν», εννοούμε, «άτε μεγαλυνθήσα της Χριστού παθήμαση και αντιδιαστελωμένην τες εθνικές πόλεσιν». Επειδή εκεί έγιναν τα παθήματα του Χριστού, εκεί περιεπάτησε ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού και αντιδιαστέλλεται, ξεχωρίζει, διακρίνεται και από τη Βαβυλώνα σύμβολον και από τις πόλεις των εθνών. Πάντως εκείνο που είναι αξιοσημείωτο είναι, ακούσατε το, ότι και η Ιερουσαλήμ, η ιστορική Ιερουσαλήμ, και αυτή θα καταστραφεί από τον μεγάλο αυτόν σεισμό. Και είναι αξιοσημείωτο ότι δεν δίδεται ιδιαίτερα προσοχή και σημασία εις τα εκεί φυλασσόμενα πανχριστιανικά κοιμήλια. Ποια είναι αυτά τα διαφυλασσόμενα πανχριστιανικά κοιμήλια? Ο Πανάγιος Τάφος και όλα τα άλλα, αλλά προπαντός ο Πανάγιος Τάφος. Όλα αυτά θα καταστραφούν, όσο σπουδαία και αν είναι. Καθε αυτά δεν προσπορίζουν τη σωτηρία, εάν ο πιστός δεν βιώσει το Ευαγγέλιο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δίδεται μία αξιόλογος υπόμνησης εις τους ανθρώπους, στους πιστούς, να μην νομίζουν ότι με το να εκτελούν ιερές αποδημίες, να πάμε στα Ιεροσόλυμα, να πάμε στον Παναγίο Τάφο, να γίνουμε χατζίδες και χατζίνες, να μιλήσω με την παλιά έκφραση που έλεγαν οι άνθρωποι, και εκαυχόντο γι' αυτό ότι έχουν το προνόμιο της σωτηρίας. Προσέξατε αυτό το σημείο. Δεν μπορείς, αδελφέ μου, να έχεις το προνόμιο της σωτηρίας καυχόμενος να λες ότι εγώ πήγα και προσκύνησα τον Πανάγιο Τάφο. Αυτό βέβαια ισχύει για κάθε προσκυνηματικό ταξίδι κατά περισσότερο λόγο. Που τι παρατηρείτε? Παρατηρείτε το εξής: όταν πηγαίνουμε στην εποχή μας και στο παρελθόν έγινε το αυτό, όταν πηγαίνουμε σε ιερά προσκυνήματα, σε ιερές μονές, στα Ιεροσόλυμα, δυστυχώς δεν έχουμε ευλάβεια. Μας χαρακτηρίζει ικανή ανευλάβεια. Πρέπει να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Πόσες φορές πηγαίνουμε τα πούλμαν οι προσκυνητές κάπου, ξανά προσκύνημα, και βάζουν πρωί-πρωί τραγούδια μέσα, βάζουν, για να πω, και χορεύουν μέσα στο διάδρομο του αυτοκίνητου, και πάνε αυτοί οι άνθρωποι, πάνε για προσκύνημα, κάνουν προσκυνηματικό ταξίδι και έχουν και την συνέστηση, έχουν μια βεβαιότητα μέσα τους ότι αυτό τους προσφορίζει τη σωτηρία. Και λένε, ξέρεις εγώ που πήγα, ξέρεις που γύρισα, ξέρεις τι έκανα. Ω αδελφοί μου, οι ιερές αποδημίες έχουν αξία, έχουν πολύ αξία. Όχι για να καυχηθούμε, ούτε για να σιγουρευτούμε ότι οπωσδήποτε επειδή κάναμε αυτές τις αποδημίες τις ιερές θα σωθούμε, αλλά έχουν την αξία τους
στο να μας αφυπνίσουν και να μας παρακινήσουν την καρδιά μας και το νου μας για μια αναβάπτιση της πίστεως μας και για μια ευαγγελική δίωση. Να πάω να νιώσω πιο ισχυρά πηγαίνοντας τον Πανάγιο Τάφο να προσκυνήσω ότι αλήθεια, τόσο αισθητά, ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Αυτό με συγκλονίζει. Και όχι να γυρίσω και να λέω στους άλλους, στους συμπατριώτες μου, ξέρετε που πήγα. Όχι αυτό. Αλλά να με συγκλονίσει. Αισθανόμενος βαθύτερη αυτή την κατάσταση για να σωθώ, να βάλω μπροστά, να ζήσω ευαγγελικά. Σε όλα αυτά που σας είπα έρχεται η ερμηνεία του Ανδρέου σε αυτήν την κατάτμιση στα τρία της πόλεως λόγω του σεισμού, όπως σας ανέφερα, για να αποδείξει ότι ο σεισμός που έπληξε και την Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ, ή το αποτέλεσμα ρυπαρού βίου των χριστιανών και απιστίας των Ιουδαίων. Αυτό που σας έλεγα τόση ώρα. Ακούσατε το πώς το λέγει. Ταύτην την ιστρία το μην δηλούν ηγούμεθα, νομίζουμε ότι φανερώνει το ότι κόπηκε στα τρία αυτή η πόλη, των εναυτή χριστιανών και Ιουδαίων και Σαμαριτών. Ή των βεβαιοπίστων και των ρυπαρές πράξες ημολυνάντων το βάπτισμα και των μηδόλως δεξαμένων Ιουδαίων το κήρυγμα. Ή, λέγει, οι βεβαιόπιστοι είναι εκείνοι που έχουν σταθερή την πίστη, βεβαιόπιστος, μεσαιωνικός όρος, οι οποίοι έχουν βεβαία την πίστη. Σου λέει, είμαι χριστιανός, κάνω το σταυρό μου, ο Χριστός ανεστήθη, Χριστός ανέστη. Αλλά έχουν ρυπαρό βίο, έχουν βρώμικο βίο. Η ζωή τους δεν είναι ευαγγελική. Και οι άλλοι, οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτε, οι οποίοι δεν πίστεψαν στο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό λοιπόν λέει θα καταστραφεί η πόλη. Επειδή οι χριστιανοί είναι βρώμικοι, ασυνεπείς στην πνευματική του ζωή, και οι Ιουδαίοι δεν έχουν πιστέψει στο Ευαγγέλιο. Αλλά θα πέσουν και οι πόλεις των Αθηνών. Θα πέσει και η Βαβυλώνα. Σύμβολον. Βαβυλώνα Ρώμη. Τι σημαίνει αυτή η πτώση των πόλεων των Εθνών? Ακούστε πάλι τι γράφει ο Ανδρέας Καισαρίας. Εδέ των Εθνών πόλης πίπτουσε δηλούσιν ή την αυτών κατάλυσιν ή της εθνικής πολιτείας την έκλειψιν τη παρουσία της Θείας Βασιλείας ειν καθέξουση κατά τον Δανίλ οι Άγιοι. Για να το κατανοήσουμε αυτό που λέγει ο Ανδρέας, που σημαίνει, λέει, ή την κατάλυση των εθνών ή την έκλειψη της εθνικής πολιτείας δια να εγκαθιδρυθεί η Βασιλεία του Θεού, την οποία θα έχουν οι ευσεβείς, οι δίκαιοι, οι Άγιοι, κατά τον Δανίλ. Για να το κατανοήσουμε αυτό που λέγει ο Ανδρέας, ακούστε τι λέγει ο πιο κατοστήχος της Αποκαλύψεως. Και πάσαν ίσως έφυγε και όροι ούχε βρέθησαν. Κάθε νησί χάθηκε και κάθε βουνό εξαλείφθηκε. Από την ίδια την Αγία Γραφή γνωρίζομαι ότι υπό τας λέξεις νήσος και όρος φανερώνονται τα κράτη. Που σημαίνει εικονικά πάντοτε ότι διαμέσου των αιώνων θα έχουμε πτώση ή διάλυση μικρών και μεγάλων κρατών που εκπροσωπούν πάντοτε την αντίθεον δύναμη. Το ίδιο θα συμβεί και στην Βαβυλώνα. Και την ιστορική Βαβυλώνα συνέβη και στην Βαβυλώνα Ρώμη, η οποία εκπροσωπεί αυτήν την αντίθεον δύναμη διαμέσου των αιώνων. Αλλά Βαβυλώνα Ρώμη και πόλεις εθνών, όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ένα σύγχρονος ερμηνευτής, είναι κάθε εποχή και μία Βαβυλώνα. Που σημαίνει ότι ανά
ότι σε κάθε εποχή υπόκεινται οι λαοί σε διάλυση και σε εξαφάνιση. Αυτό θα μπορούσαμε να το ειδούμε, αγαπητοί μου, από εκείνο το θαυμάσιο όραμα που είδε ο Ναβουχοδονόσορ και που ηρμήνευσε ο Δανιήλ. Είναι εκείνο το άγαλμα που είδε ο Ναβουχοδονόσορ και του το ερμηνεύει ο Δανιήλ. Είναι οι αλλεπάλληλες αυτοκρατορίες που αναδύονται και εξαφανίζονται, ενώ η Βασιλεία του Θεού εξαπλούται και δεν παρέρχεται. Είδα, λέγει, το κεφάλι το χρυσό, το στήθος τα σημαίνιο, την χαλκινή κοιλιά, τα σιδερένια πόδια. Ήρθε μία πέτρα, γκρέμισε αυτό, έγινε σκόνη, το πήρε ο άνεμος, χάθηκε. Αυτή η πέτρα που χτύπησε το άγαλμα και κόπηκε μόνη της από ένα βουνό αλατόμητο, αυτή μεγάλωσε και κατέκτησε όλη τη γη. Βασιλιά μου, του λέγει, είναι οι διάφορες κοσμοκρατορίες. Η πρώτη, η χρυσή, είσαι εσύ. Μετά από σένα θα έρθει μια άλλη. Ήταν η Μηδοπερσική. Μετά θα έρθει μια άλλη. Είναι η ελληνική του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η χάλκινη. Μετά θα έρθει μια άλλη. Είναι η σιδερένια των Ρωμαίων. Στη βασιλεία εκείνη θα έρθει η βασιλεία του Θεού. Τότε ήρθε ο Χριστός. Στους χρόνους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ακούστε τώρα την ιστορία. Ηγεμονεύοντος Κέσαρος Αυγούστου, εγένα το απογραφή. Να η προφητεία, να η ιστορία. Και γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου. Περνάνε οι αυτοκρατορίες, διαλύονται τα κράτη, αναδύονται και εξαφανίζονται τα κράτη. Αλλά η βασιλεία του Θεού δεν παρέρχεται. Ακούστε πώς το λέγει αυτό ο Δανιήλ στην ερμηνεία που κάνει. Αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν, ήτης εις τους αιώνας ου διαφθαρίσετε. Δεν θα παλιώσει ποτέ. Και η βασιλεία αυτού, λαό εταίρο, ούχι πολυφθήσετε. Δεν θα δώσει τόπο να τύχει διαδοχής από μια άλλη βασιλεία. Λεπτινή και λυκμίση πάσα στας βασιλείας, και αυτή αναστήσετε εις τους αιώνας. Λεπτινή θα λεπτύνει και θα λυκμίσει, θα αλωνίσει, θα βάλει στο αλώνι, θα περάσουν τα άλογα, θα περάσουν τα βόδια να πατήσουν και θα σηκώσει, η εικόνα από εκεί το λυκμίζω, θα σηκώσει ο Γεωργός εκεί το πατημένο εκεί και θα πάρει το χνούδι, το άχυρο άνεμος. Έτσι θα μοιάσουν οι πολιτείες, οι λαοί της γης. Η βασιλεία του Θεού θα μείνει. Κοιτάξτε, όρη και νήσι ξαφανίστηκαν, που σημαίνει διάλυση των εθνών. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφωνεί και λέγει, πού είναι οι τρομεροί διώκτες? Εμέθοδοι που χρησιμοποιούσαν για να εξαφανίσουν την πίστη. Τα τηγάνια, λέει, που ψήναν τους μάρτυρες, οι κρεμάλες, η τροχή. Πού είναι όλα αυτά? Πού είναι οι νέρονες? Πού είναι οι Διοκλητιανοί? Όλα ξεσύγενται. Όλα έχουν στη γη σιγάσει, σιωπήσει. Όλα σιώπησαν. Τίποτα δεν ακούγεται. Πού είναι ο Νέρον? Πού είναι ο Καλλιβούλας? Πού είναι αυτοί που ο Καλλιβούλας έλεγε με μια σπαθιά να πάρει το κεφάλι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας? Ενώ η Εκκλησία, λέει ο Άγιος Πατήρ, λάμπει υπέρ των ήλιων. Είπε κάποιος, το διάβασα σε μια ιστορία της Λαρίσης, οι λαοί μοιάζουν, λέγει, με ένα καζάνι που βράζουν φασόλια μέσα. Όπως βράζουν τα φασόλια, βλέπετε, εκείνα που είναι στον πυθμένα έρχονται στην επιφάνεια, και εκείνα που είναι στην επιφάνεια πηγαίνουν πάλι στον πυθμένα. Έτσι μοιάζουν οι λαοί, αγαπητοί μου. Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, έρχονται και παρέρχονται. Υπάρχει η ρευστότης και η διάλυσης. Με αυτή την έννοια ο μέγας σεισμός πάντοτε επιτελείται μέσα σε αυτή την ιστορία, εικονικά όμως λαμβανόμενος, ότι εξαφανίζονται οι λαοί. Αλλά προσέξτε, πρέπει να υπούμε και κάτι άλλο, ότι ο σεισμός αυτός δεν έχει μόνο εικονική σημασία, έχει και φυσική διάσταση, διότι ο Κύριος όταν μίλησε για σεισμούς και πολέμους δεν άφησε κανένα περιθώριο για καμιά αλληγορία. Συνεπώς, ο μέγας σεισμός
είναι και η εξαφάνιση των λαών και των κρατών των αντιθέων μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και πρέπει και ο ελληνικός λαός να προσέχει, ο ελληνικός λαός να προσέχει να μην στέκεται αντίθεος για να μην εξαφανιστούμε. Αλλά και φυσικές διαστάσεις έχει ο σεισμός. Είναι πραγματικός δηλαδή σεισμός. Είναι πάντως αξιοπρόσεκτο ότι η πόλη Ιερουσαλήμ κλονίζεται, κομματιάζεται στα τρία κομμάτια, αλλά δεν εξαφανίζεται. Είναι αξιοπρόσεκτο αυτό. Τι θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια, ενώ όλα θα έχουν φθαρεί, η Βαβυλώνα, Ρώμη, οι πόλεις των εθνών, όλα θα έχουν χαλάσει. Βεβαίως και η ιστορική Ιερουσαλήμ και αυτή θα έχει καταστραφεί, σας το είπα και προηγουμένως. Αλλά θα έλθει η αχυροποίητος Ιερουσαλήμ, αυτή που κατεβαίνει από τον ουρανό, άφθαρτη, λαμπρά. Είναι η Βασιλεία του Θεού, όπως μας την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στα τελευταία κεφάλαια της Αποκαλύψεως. Αυτό το νόημα, αγαπητοί μου, έχει αυτή η τελευταία ιστορική πληγή που βλέπουμε ότι μετά από την κρίση των λαών και των εθνών θα έχουμε την εγκατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Μιλάει για να χαλάζει, για να χαλάζει ταλαντιαίο, αλλά επειδή η ώρα πέρασε, θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου, πρώτα Θεός, την ερχομένη Κυριακή.